Την διαβεβαίωση πως η τρύπα που άνοιξε στην οδό Αθανασίου Καρπενισιώτη θα αποκατασταθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, έδωσε ο Δήμαρχος Καρπενισίου. Ο κ. Σιλιώτης επισημαίνει πως οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και το πρόβλημα που έχει προκύψει σύντομα θα λυθεί. Χθες όλη νύχτα η τεχνική υπηρεσία κάναμε μια εκτίμηση της κατάστασης, μελετήσαμε τα πράγματα και όπως βλέπετε σήμερα πιο γρήγορα δεν γίνεται, προχωράμε στην αποκατάσταση. Η ζημιά είναι μεγάλη, σε λίγο θα φανεί ακόμη περισσότερο το μέγεθός της όταν θα μπορέσουμε να κατέβουμε στο τελικό βάθος που είναι περίπου 8 μέτρα κάτω από την άσφαλτο και είμαστε έτοιμοι, ολοκληρώνουμε και τις μελέτες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο κατασκευαστικό κομμάτι της δημιουργίας και της κατασκευής του νέου κυβωτίου, το οποίο θα αποκαταστήσει πλήρως το δρόμο. Δεν υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, έχουμε αποκλείσει την περιοχή, δουλεύουμε με ασφάλεια, τηρούμε όλα τα μέτρα, οι άνθρωποι που θα κατεβούν κάτω θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε. Όλα αυτά δεν γίνονται αυτόματα και δεν γίνονται και με λίγο κόστος. Υπάρχει ένα κόστος, ο χρόνος και ο καιρός είναι καλός, μας βοηθάει. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκατασταθούν τα πράγματα όσο γίνεται νωρίτερα. Κανένας φόβος για τα σπίτια. Απλώς υπάρχει μια δυσλειτουργία, η οδός Καρπενισιώτη είναι ο κεντρικότερος δρόμος της πόλης και πρέπει να τον αποκαταστήσουμε όσο γίνεται νωρίτερα. Να πούμε δε ότι η αστοχία αφορά σε ένα έργο που έχει γίνει πριν από 50 με 60 χρόνια.